μια αναθεώρηση στο παρελθόν, περίπου 1.000 διαφορετικές περιγραφές από την πολεμική αεροπορία και από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, γιατί το ίδιο ραντάρ δεν θα είναι μόνο για τα Χανιά, θα είναι και για τη Μαγραβίδα. Αυτό τελικά έχει καταλήξει, τις έχουν πάρει τις περιγραφές και βρισκόμαστε τώρα στη διαδικασία έγκρισης από την πολεμική αεροπορία για να μπορούμε να πάμε στην αγορά, στην προμήθεια του συστήματος. Άρα υπολογίζουμε γύρω στους 18 μήνες περίπου να έχει εκδοθεί, να έχει δοθεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και στην Πολεμική Αεροπορία για χρήση. Νομίζω ότι είμαστε πλέον στο στάδιο που δεν θα υπάρχουν άλλες καθυστερήσεις, γιατί έχουν γίνει πλέον οι καταγραφές των... Για τη λειτουργία του, σωστά. Εντάξει. Οπότε ελπίζουμε και εμείς ότι τότε πλέον μπορεί να χρειαστεί κάποιους μήνες παραπάνω για να γίνει και η εκπαίδευση, που δεν τις έχουμε συνυπολογίσει εδώ, γιατί πάλι εξαρτάται από την πολεμική αεροπορία και από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στο τελικό πλέον στάδιο προμήθειας του εξοπλισμού. Δικιά μας, αν θέλετε, πρώτα, όχι μέσα στις δικές μας τις εργασίες. Έπρεπε να περιμένουμε την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και την πολεμική αεροπορία για να έρθουν να καταλήξουν τι είναι σε αυτό που πρέπει να μας δώσουν εμάς, να καταγράψουν τις προδιαγραφές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην προμήθεια. Άρα ναι, έχετε δίκιο ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά δεν ήταν κάτι που εμείς έπρεπε κάτι να κάνουμε ή καθυστερήσαμε. Τώρα που πήραμε τις προδιαγραφές, μπορούμε να πάμε στην προμήθεια.